Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ξεκινάμε τα πρωταθλήματα, λέω. Τα προβλήματα δεν σταματάνε. Τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον και η ζωή. Εδώ τι γίνεται λοιπόν? Είναι σίγουρο, κύριε Τρενταφύλου, παίρνετε απόφαση, ξεκινάτε το Σαββατοκυριακό? Ναι, μετά την τελευταία τροπολογία του κύριου Αυγενάκη που έδωσε περιθώριο στα σωματεία που δεν είχαν ενταχθεί στο Μητρό να κάνουν την αίτηση και να υποβάλουν κάποια δικαιολογητικά, έστω όσα μπορούσαν να υποβάλουν, και έδωσε και την παράταση μέχρι 23 Δεκάτου, μέχρι την Κυριακή. Όσα σωματεία δεν είχαν κινηθεί να μπουν στην διαδικασία να υποβάλουν αίτηση για το Μητρό, νομίζω πως το σύνολο των σωματείων έχει μπει στη διαδικασία τώρα πλέον και άρθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 39ου για πάυση των πρωταθλημάτων των αστυνομικών σήμερα από την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Οπότε θεωρώ πως κανονικά ξεκινάμε από το Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα κανονικά. Σήμερα το βράδυ θα το οριστικοποιήσετε και στη συνεδρίασή σας, ας πούμε? Όχι, έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Είχε εκτελεστική επιτροπή έπος σήμερα το πρωί 11 η ώρα και αποφασίστηκε να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Μάλιστα. Αεραστεχνικά. Άρα λοιπόν το Σαββατοκύριακο θα έχουμε κανονικό πρόγραμμα και για την πρώτη κατηγορία και για τη δεύτερη. Εμείς ήδη προαναγγείλαμε από την Δευτέρα το βράδυ που είχαμε η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων αποφάσισε. Προαναγγείλαμε και ορίσαμε τα παιχνίδια, γιατί δεν θα μπορούσαμε σήμερα Πέμπτη να ορίσουμε πρωταθλήματα, θα έπρεπε να πάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Ορίσαμε τα πρωταθλήματα περιμένοντας βέβαια την απόφαση τη σημερινή. Άρα πάμε κανονικά για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, οπότε αφού η απόφαση σημερινή είναι να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, είμαστε έτοιμοι αφού ορίσαμε τα... Χρονικά είστε έτοιμοι, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Χρονικά είστε ακριβώς έτοιμοι λοιπόν. Ακριβώς. Και θα γίνουν κανονικά. Είναι παράξενο να συζητάμε τέτοια θέματα, αλλά όντως, κύριε Τρενταφύλου, ξεκινάμε αυτό το Σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα με όλες τις ευχές να πάνε όλα καλά, χωρίς προβλήματα και τραυματισμούς για τους ποδοσφαιριστές. Ανοίγει ο δρόμος και για τη γυναική ομάδα. Είναι αυτό, να μην υπάρχουν τραυματισμοί στους ποδοσφαιριστές. Όλα τα υπόλοιπα θα ξεπεραστούν. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι υπήρχαν όντως ορισμένα προβλήματα από τον νόμο αυτό του Αυγενάκη, από τον νόμο της κυβέρνησης, να μην το προσωποποιήσουμε στον Αυγενάκη, από το Μητρό γενικά. Το καθεστώς του Μητρό είχαμε πει από την αρχή ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση να μπει μια τάξη, αλλά σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι το ποδόσφαιρο έχει και ιδιαιτερότητες. Δεν είναι, σας είπα, δεν υπάρχει... Ειδικά το ερασιτεχνικό, ειδικά το ερασιτεχνικό. Έτσι. Δεν υπάρχει βόλεϊ στην Πεντάβριστο ή στην Ινώ ή στο Νεστόριο. Ποδόσφαιρο όμως υπάρχει. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Μαζευόμαστε μια παρέα την Κυριακή, δεν έχουμε που άλλο να πάμε, ούτε θέατρο έχει το χωριό μας, ούτε κινηματογράφο, ούτε καν καφετέρια πολλά χωριά, μαζευόμαστε. Κάνουμε το χόμπι μας, παίζουμε μπάλα, περνάμε καλά. Και πάμε στο γήπεδο να διασκεδάσουμε, γιατί το ποδόσφαιρο αυτό είναι διασκέδαση. Οπότε πιστεύω πως στο τέλος θα αφουγκραστεί και ο κύριος Αυγενάκης, ότι όντως υπάρχουν τέτοια θέματα στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι η μοναδική ομοσπονδία που έχει πρόβλημα και δεν έχουν ενταχθεί όλα τα σωματεία στο Μητρό. Και ίσως αλλιώς να είναι μια ερασιτεχνική σωματεία σε ένα νομό όπως είναι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης και αλλιώς μια ομάδα σε ένα χωριό της Καστοριάς. Έτσι. Δεν μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο πράγματα. Βέβαια από πλευράς ΕΠΟ υπήρξε και μια επιστολή προς τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι, ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κάποιες μεταβολές στο καθεστώς του Μητρό. Ναι, ναι. Οπότε πιθανόν να επανεξετάσει και όλη η κυβέρνηση το Μητρό όσον αφορά το ποδόσφαιρο και στη Γενική Συνέλευση που θα έχουμε την έκτακτη στις 2 Ενδεκάτου πιθανόν να έρθουν όλες οι επιφυλάκεις που έχουμε. Η παράταση που δόθηκε για τα σωματεία να μπουν στο Μητρό και να ετοιμάσουν τα χαρτιά τους, μέχρι πότε είναι, κύριε Τρενταφύλου? Η παράταση είναι μέχρι τις 23 Δεκάτου. 23 Δεκάτου. Να υποβάλουν έστω και μία την αίτηση και ό,τι δικαιολογητικά μπορούν και μετά
Είναι αυτό το χρόνο. Ο έλεγχος για τα χαρτιά θα γίνει μέχρι τις 30 Δεκάτου. Άρα νομίζω ότι η αίτηση που είναι το πιο απλό πράγμα, έχουν τρεις μέρες ακόμα τα σωματεία, νομίζω είναι το πιο εύκολο κομμάτι να κάνουν τουλάχιστον την αίτηση. Ένα και με δική μας παρέμβαση, έχει υπάρξει τηλεφωνική παρέμβαση σε όλα τα σωματεία που δεν είχαν ασχοληθεί και νομίζω θεωρώ πως το 100% του σωματείων θα είναι έτοιμα για την Κυριακή. Δηλαδή, μισό λεπτά, κύριε Τραφείλου, αν ένα σωματείο το μελήσει και μέχρι το Σαββατοκύριακο δεν κάνει αυτή την αίτηση, δεν θα μπορεί να παίξει το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να παίξει γιατί υπάρχει το περιθώριο της παράτασης. Μάλιστα. Ωραία. Το πρόβλημα θα υπάρξει το επόμενο. Από το επόμενο θα μπορεί να παίξει. Λογικά νομίζω ότι όλοι θα ανταποκριθούν. Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Χρήστο, λοιπόν, αυτό ήθελα και εγώ λίγο να ρωτήσω. Είναι και ο Δημήτρης Οδέλιος εδώ. Καλησπέρα, ναι, και από μένα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το αν θα είναι έτοιμες οι ομάδες για αυτό τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να μπορέσουν να παίξουν. Σας είπα, για αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει θέμα γιατί είναι μέσα στην παράταση. Οπότε αν υπάρξει κάποιο θέμα και αν δεν έρθουν οι άλλες κυρώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Αλλά σας είπα, πιστεύω. Λογικά να περιμένουμε, κύριε Δραδεφίλου, αύριο και τον ορισμό των διαιτητών κανονικά από εσάς. Νομίζω σήμερα. Σήμερα το βράδυ. Σήμερα η Επιτροπή Διαιτησίας νομίζω ότι σήμερα θα ανακοινώσει. Γιατί κάθε Πέμπτη ανακοινώνονται οι διαιτητές. Οπότε πιθανολογώ ότι σήμερα θα τους ανακοινώσει ο κύριος. Τώρα, αυτή η εξέλιξη έχει και ως, να πούμε και κάτι ακόμη, γιατί έχουμε μια ομάδα γυναικεία στην πρώτη εθνική, αλλά και την Καστοριά 1980 στην γάμα εθνική. Ανοίγει το δρόμο και για αυτές τις ομάδες πια, ναι, τώρα. Βεβαίως. Όλα τα πρωταθλήματα αυτά είναι διοργανώσεις της ΕΠΟ, ναι, οπότε και για τα πρωταθλήματα αυτά ανοίγει ο δρόμος. Από ό,τι έχω ενημέρωση είναι ότι σήμερα μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοργανώσεων, θα ορίσει τους ομίλους της γάμα κατηγορίας και πιθανολογώ ότι σήμερα το αργότερο αύριο να γίνει και η κλήρωση των πρωταθλημάτων, οπότε πιθανολογώ την επόμενη Θα έχουμε αρκετά νέα αύριο. Θα έχουμε αρκετά νέα. Και γιατί αντίστοιχο θα συμβεί και για το γυναικείο, φαντάζομαι, ότι την επόμενη Κυριακή νομίζω ότι θα ξεκινήσει και το γυναικείο. Αλλά φανταστείτε, φτάσαμε 20 Οκτωβρίου και δεν ξέρουμε ακόμα στην γάμα εθνική πού θα παίξουμε και σε ποιον όμιλο, δηλαδή είναι. Ναι, εντάξει, ήταν μέχρι την Δευτέρα, ήταν δηλώσεις συμμετοχών της ΚΕΟΣ. Δεν ξεφύγαμε εκεί. Ο προγραμματισμός ο αρχικός, να ξέρετε, για την γάμα κατηγορία ήταν για αυτό το Σαββατοκύριακο που ξεκινάμε τώρα. Άρα λοιπόν για την γάμα εθνική δεν υπάρχει καθυστέρηση. Ουσιαστικά ξεκινάει όποτε έπρεπε να ξεκινήσει. Έτσι. Μάλιστα. Όχι, ωραία. Μια εβδομάδα πίσω θα πάμε, γιατί αποκλείεται να παίξουν τώρα το Σαββατοκύριακο. Ναι. Οπότε μια εβδομάδα πίσω ουσιαστικά. Ναι, μια εβδομάδα πίσω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τραδαφύλλο, όλα καλά. Ευχές για να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν και από διοργάνωση από τη δική σας πλευρά καλά και από τις ομάδες. Και χρόνια να έχουμε όλα τα σωματεία να είναι προσεκτικά, να μην έχουμε τραυματισμούς στους ποδοσφαιριστές, να βλέπουμε το ποδόσφαιρο σαν παιχνίδι, σαν γιορτή, να το απολαμβάνουμε και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι υπάρχει και η ήττα μέσα στο παιχνίδι και η ισοπαλία και η νίκη. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα αποτελέσματα. Ωραία. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, κύριε Τραδαφύλλο. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τραδαφύλλο, τον πρόεδρο της ΕΠΣ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.